Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος κύριος Ιερόθεος, προεξήρχε των εορταστικών εκδηλώσεων της Θεομετρικής και Εθνικής Εορτής του Ευαγγελισμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ναύπακτο. Στην ομιλία του, ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στα πολλά είδη ελευθερίας, όπως είναι η ατομική, η κοινωνική, η εθνική και η πνευματική ελευθερία, με την καθεμία, όπως είπε, να έχει τις ιδιαιτερότητές της. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε και σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Όπως είπε, μπορεί μερικοί να επιδιώκουν τον χωρισμό της Εκκλησίας και του έθνους, αλλά αυτός δεν μπορεί να γίνει, όπως δείχνει και η εορτή του Ευαγγελισμού. Αλλά και ο λεγόμενος χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας δεν συμφέρει την ίδια την Πολιτεία, διότι η Εκκλησία, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του ανθρώπου και τη συνοχή της κοινωνίας. Κάνουν λόγο μερικοί σήμερα για χωρισμό Εκκλησίας από το κράτος. Μπορεί κανείς να χωρίσει το κράτος από τα νοσοκομεία? Να πει δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με τα νοσοκομεία που θεραπεύουν τις σωματικές ασθένειες των ανθρώπων? Μπορεί κανείς να πει το κράτος πρέπει να χωριστεί από την παιδεία και από τα σχολεία, γιατί τα σχολεία εκπαιδεύουν τους ανθρώπους το πώς να ζουν και κοινωνική ζωή? Μπορεί να πει να γίνει χωρισμός, επαναλαμβάνω, του κράτους από τα νοσοκομεία και του κράτους από τα σχολεία? Πώς μπορεί κανείς να πει χωρίζει το κράτος από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λειτουργεί ως θεραπευτήριο πνευματικό και θεραπεύει τους ανθρώπους? Και οι πνευματικοί και οι ιερείς και οι επίσκοποι ουσιαστικά λειτουργούν σαν πνευματικοί γιατροί, σαν αντιστάσεις πνευματικές μέσα σε μια κοινωνία. Αλλιώς θα γίνει ζούγκλα. Φυσικά αυτοί που μιλάνε για χωρισμό Εκκλησίας από το κράτος, πιθανόν, επειδή δεν διακρίνονται για την πίστη στο Θεό, πιθανόν να εννοούν να χωριστεί η Εκκλησία από το έθνος. Δεν μπορεί αυτό να γίνει ποτέ. Δεν μπορεί ποτέ να χωριστεί η Εκκλησία από το έθνος. Πώς να χωρίσεις την εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου με αυτό που κάνουμε και τη δοξολογία τώρα από την έναρξη της Επαναστάσεως του 21? Πώς μπορεί αυτά να τα χωρίσεις? Επομένως, ο χωρισμός Εκκλησίας και έθνος, όπως το προβλέπουν και το θέλουν μερικοί, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά και χωρισμός Εκκλησίας από το κράτος, και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν συμφέρει το κράτος. Δεν συμφέρει το κράτος να χωριστεί από την Εκκλησία, που δεν λειτουργεί ως θρησκεία, αλλά λειτουργεί ως θεραπευτήριο που θεραπεύει τους ανθρώπους και δίνει πραγματική ελευθερία και πραγματική αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο να είναι πνευματικά και υπαρξιακά ελεύθερος και συγχρόνως τον κάνει να αγαπά. Γιατί η ελευθερία χωρίς την αγάπη γίνεται αναρχία και η αγάπη χωρίς την ελευθερία γίνεται δικτατορία. Αυτό το έργο έχει να κάνει και κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τέτοια μέρα λοιπόν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η ελευθερία, η παγκόσμια ελευθερία, και εορτή της ενάρξεως της Επαναστάσεως του 21 που μας έδωσε την εθνική μας ελευθερία, θα πρέπει να έχουμε σκέψεις σωστές και να προσευχόμαστε στο Θεό και να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας και να βλέπουμε ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας και ποιο είναι το συμφέρον του κράτους και ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του έθνους, και η Παναγία να πρεσβεύει για να μας φωτίζει ο Θεός να είμαστε σωστοί χριστιανοί και σωστοί πολίτες.